Βρισκόμαστε στο χώρο που έχει στηθεί το Ιατρείο Αλληλεγγύης από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Καρδίτσας μαζί με την Ομοσπονδία, με την ΟΕΝΓΕ. Το ιατρείο αυτό προέκυψε αυτή η ανάγκη λόγω των τελευταίων πλημμυρών, ειδικά στην πόλη του Παλαμά, όπου το Κέντρο Υγείας πλημμύρισε και ήταν ακατάλληλο για χρήση. Τώρα λειτουργεί, από όσο ξέρω, στο κλειστό γυμναστήριο σε ένα χώρο που δεν είναι και αυτός ο καταλληλότερος. Έτσι στήθηκε εδώ αυτό το ιατρείο Αλληλεγγύης με πρωτοβουλία των γιατρών για να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού. Το ιατρείο ξεκίνησε τη λειτουργία την προηγούμενη Δευτέρα. Δέχεται κόσμο με τραυματισμούς, με λοιμώξεις, με διάφορα προβλήματα υγείας και μαζί με το στέκι του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά είναι δύο σημεία που μπορούν ο κόσμος του Παλαμά να βρει και περίθαλψη αλλά και διάφορα άλλα εφόδια, ό,τι χρειαστεί, φάρμακα κτλ. Στις πρώτες μέρες υπήρχε μεγάλη έλλειψη, ειδικά από αντιτετανικούς ουρούς και εμβόλια, όπου τώρα μεταποίηση προς την Πέμπτη είπε και το Δήμο Παλάμα, μάλλον έχει λυθεί το θέμα. Το Ιατρείο Αλληλεγγύης, η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης προέκυψε από τις ανάγκες του πληθυσμού για περίθαλψη, επειδή το Κέντρο Υγείας είχε πλημμυρίσει. Και αυτό ήταν ένας τρόπος πίεσης προς τις αρχές εδώ το Δήμο, ούτως ώστε να ψάξουν να βρουν ένα κατάλληλο μέρος για να στεγάσουν το Κέντρο Υγείας. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με τους αγροτικούς συλλόγους να πιέζουμε τις αρχές, το Δήμο, ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του κόσμου όσον αφορά τη σωστή υγειονομική περίθαλψη, το καθαρό νερό, την υγεία του λαού. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι μια υγειονομική βόμβα. Έχουν γίνει προσπάθειες από το σωματείο μας να μεταφερθούμε σε ένα χώρο πιο ασφαλή. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταφερθούμε σε ένα χώρο στο Μέλαθρον που ανήκει στο Δήμο Παλαμά και πάλι εκεί θα είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί δεν θα είναι κατάλληλος υγειονομικός χώρος, θα είναι λίγο καλύτερα. Αυτή τη στιγμή ο χώρος που βρίσκεστε, που λειτουργείτε, σε τι συνθήκες? Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση εκεί πέρα. Είναι μια υγειονομική βόμβα. Δεν υπάρχει χώρος συγκεκριμένος για να εξετάζονται γιατροί. Είναι όλοι μαζί με τους άστεγους. Είναι 40 άτομα αυτή τη στιγμή. Ήταν 80 και τώρα είναι 40 άστεγοι. Και παράλληλα... Έχουμε κρούσματα καταρχάς και κορονοϊού, γαστρεντερίτιδα. Έχετε για το Κέντρο Υγείας, αν θα ξαναλειτουργήσει? Μπορεί και σε 3 μήνες. Γιατί ακόμα δεν έχει έρθει συνεργείο για να δούνε τα ηλεκτρολογικά, που μπορεί να μας πάρει και 2 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί όλη αυτή η κατάσταση. Το εργαζομένο του Κέντρου Υγείας Νομού Καρδίτσας από την πρώτη στιγμή της καταστροφικής πλημμύρας που έγινε στην περιοχή και την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά βρέθηκε κοντά στους εργαζόμενους και στους ασθενείς. Το Κέντρο Υγείας Παλαμά, το πλημμυρισμένο Κέντρο Υγείας Παλαμά, στεγάζεται εδώ και 15 ημέρες στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά μαζί με άλλους ανθρώπους, πάσχοντες, άστεγους, και δεν έχει πάρθει καμία σοβαρή απόφαση ώστε να μετακινηθεί σε ασφαλή χώρο, να δημιουργηθεί μία ασφαλής δομή υγείας. Γίνανε διάφορες παρεμβάσεις μαζί με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Πιέσαμε, αλλά δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα λοιπόν η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών μαζί με την ΟΕΝΓΕ να πάρουν αυτή εδώ την πρωτοβουλία, να στήσουν το Ιατρείο Αλληλεγγύης. Πολλοί υγειονομικοί εθελοντές από όλη την Ελλάδα είναι εδώ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτή δηλαδή που το κράτος δεν φρόντισε εδώ και 15 ημέρες να δώσει στους κατοίκους της περιοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον κόσμο της περιοχής, γιατί έτσι όπως αποδείχθη, μόνο ο λαός σώζει το λαό και θα είμαστε δίπλα τους. Είμαι εθελοντής γιατρός από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που οργανώνει, ενημερώνει εμάς τους γιατρούς που θέλουμε να έρθουμε να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθεια του Ιατρείου Αλληλεγγύης της ΟΕΝΓΕ και των γιατρών του νομού Καρδίτσας, που είναι η μόνη πραγματική προσπάθεια που στέκεται στις ανάγκες που έχει ο πληθυσμός της Θεσσαλίας. Η κατάσταση εδώ φαίνεται ότι δεν έχει βελτιωθεί. Οι συνάδελφοι στο Κέντρο Υγείας που έχει στηθεί στο στάδιο πραγματικά βρίσκονται στα όρια τους και εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να φέρουμε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να παλέψουμε και έμπρακτα προσφέροντάς μας τις γνώσεις μας και την ιδιότητά μας στο κομμάτι της υγείας.
Από πλευράς μας δεν ξέρουμε το τι μέλη γενέστε, έρχεται νέα καταιγίδα και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμπράκτα, αλλά από την άλλη και να μεταδώσουμε τον αγώνα που πρέπει να στηθεί, ώστε να στηθεί επιτέλους η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που χρειάζεται ο πληθυσμός εδώ. Αυτά είναι δωρεά από το ιατρείο. Είναι στολές που είχαμε στην πανδημία εμείς, αυτά τα ολόσωμα, που ουσιαστικά προστατευόμαστε από τον κορονοϊό. Αυτά έχουν λήξει. Θα έχουν προμηθευτεί από το νοσοκομείο και θεωρούμε ότι το καλύτερο είναι να τα έχετε εδώ ο κόσμος που δεν έχει τίποτα μέτρα ατομικής προστασίας να καθαρίσει. Είναι μια κρίση και μπορούν να προστατεύσουν τον κόσμο. Τουλάχιστον αφού δεν τα φέρνει η πολιτεία, τα φέρνουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Μα δεν είπε και τίποτα πολιτεία. Τώρα λέμε ότι μας χαρίζουν κιόλας και είναι εδώ πέρα όλα εθελοντικά. Πατάρη Καζιάννη, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Λοιπόν, έχω εδώ είναι κουβέρτες. Είναι τώρα και έχω μπροστά ξηρά πρωτή. Οι αγώνες είναι μικροί γιατροί, μαζί με τους αγρότες εδώ και εσείς στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Εμείς στα δικά σας τα μπλόκα, αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Έχουμε αγώνες μπροστά μας, όμως πολλούς, σίγουρα. Μαζί θα του δώσουμε τον αγώνα, παιδιά. Μόνοι μας είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ τους γιατρούς, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρο Υγείας Νομού Καρδίτσας, για τη στήριξή τους στις δύσκολες αυτές στιγμές που ζούμε, που έστησαν το ιατρείο τους εδώ στην πλατεία και βοηθάνε τον κόσμο και για όλα αυτά τα υλικά που μας έχουν στείλει για είδη καθαριότητας και για υγειονομικούς λόγους.